Ο εντολέας μου δέχτηκε χθες μία επίθεση από τη σύζυγό του. Η επίθεση είχε ως άμεσο στόχο τη θανάτωσή του. Αυτό προκύπτει και από τον τρόπο και από το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε και από το ότι τον μαχαίρωσε απευθείας στο σημείο της καρδιάς. Προκύπτει επίσης και από μαρτυρικές καταθέσεις που θα πιστοποιήσουν ότι μετά τη μαχαιριά συνέχισε να προσπαθεί να τον εξοντώσει κυριολεκτικά. Προκύπτουν επίσης από μαρτυρίες που θα δείξουν ότι από τις συνομιλίες που είχε προηγούμενες ώρες το είχε προσχεδιασμένο. Άρα μιλάμε για μια απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία δεν είναι τετελεσμένη αυτοκτονία, καθαρά από εξωγενείς παράγοντες που εκείνη τη στιγμή επενέβησαν και απετράπη το μοιραίο. Δεν είχε επεισόδιο καταρχήν μέσα στο πανηγύρι. Δεν είχε κανένα επεισόδιο. Πώς έγινε? Ξαφνικά. Βέβαια μαθαίνουμε των υστέρων από μάρτυρες ότι η κατηγορούμενη το σχεδίαζε. Αλλά όσο αφορά την κοινή πείρα, όσο αφορά τη γνώμη αυτών που ήταν παρόντων, τελείωσε εντελώς ξαφνικά. Ωστόσο, όμως, η κατηγορούμενη είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον εντολέα. Υπήρχε μια προσχηματική καταγγελία πριν τρεις μήνες, στην οποία μάλιστα η ίδια, όταν βρέθηκε ενώπιον του κρατηρίου, απέφυγε να μαρτυρήσει και ενώπιον πολλών μαρτύρων δήλωσε ότι ήταν τελείως προσχηματική μόνο και μόνο για να τον περέψει λόγω ζήλας, η οποία ακόμη δεν έχει δικαστεί. Άρα υπήρχε μια ίσονος σημασίας καταγγελία από την κυρία κατά την εντολή μου τέσσερις μήνες. Που νομίζω τώρα αντιλαμβάνεστε πόσο βάσιμο μπορεί να ήταν. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που δείχνουν ότι το είχε προσχεδιασμένο, τι λένε δηλαδή οι μάρτυρες, τι είχε κάνει? Θα μου επιτρέψετε, επειδή είχα μια πρώτη συνομιλία μόνο με την οικογένεια και με τους μάρτυρες, να προηγηθεί πρώτα οι μαρτυρικές τους καταθέσεις στον αρμόδιο ανακριτή και μετά να επιστρέψουμε. Όλο αυτό το διάστημα ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι παρά την καταγγελία? Ζούσαν μαζί, επειδή είχε ζητήσει συγγνώμη η κατηγορούμενη, την είχε συγχωρήσει στα πλαίσια τη οικογενειακή ζωή και του παιδιού. Και ζούσαν μαζί, χωρίς να έχουν κανένα περιστατικό ενδιάμεσα από όσο γνωρίζουν. Πόσα χρόνια ήταν παντρεμένοι? Ήταν αρκετά. Έχουμε ένα παιδί μικρό σχετικά, 2-3 χρονών. Τόσες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω ούτε εγώ, από την δικογραφία δηλαδή, την προηγούμενη, όσο τα μάθαμε στη μάμα. Αντιλαμβάνεστε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι απολύτως συγκεντρωμένη μόνο στο να αποφύγει, να αποφευθεί το μοιραίο και ασχολούνται μόνο με την υγεία. Πάντως η μάμ που έγινε, μετά την πολύ παλιά, στο χωριό. Στα πλαίσια ενός πανηγυριού, θα μου επιτρέψετε να πω, στο τέλος την είχαν μείνει ελάχιστοι παρευρισκόμενοι. Αυτή είναι παρενέβησαν ουσώς το όπως είπατε. Αν δεν υπήρχε παρέμβαση, τώρα θα μιλούσαμε για τελεσμένα αυτοκτονία. Πόσες μαχαιριές δέχτηκε? Δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες. Μου είστε καλά.